Σάββας Καλεντερίδης, καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα. Τι γίνεται με την Τουρκία? Ακούσαμε και τον κύριο Ερντογάν στον ΟΗΕ, κάνει ράνι, σηκώνει το γάντι. Τι διάλογο γίνεται με αυτήν την ιστορία, πού πάμε? Στον ΟΗΕ μας είπε ξεκάθαρα, στην άκρη το διεθνές δίκαιο, στην άκρη οι συμμαχίες, οι διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ελάτε, διάλογο διμερή για να δούμε τι ανήκει σε ποιον. Αντιλαμβάνεστε ότι από αυτόν τον διάλογο η Ελλάδα έχει μόνο να χάσει και η Τουρκία έχει μόνο να κερδίσει. Αυτό ας προβληματίσει αυτούς που χαράσουν δεκαετίες τώρα την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική, θα έλεγα, της Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, εάν μπούμε σε αυτόν την διαδικασία, η Τουρκία έχει μόνο να κερδίσει και η Ελλάδα μόνο να χάσει. Ναι. Ωραία. Οπότε πού πάει το πράγμα, ας πούμε, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, πού θα καταλήξουμε, γιατί και το 23 θα είναι μια δύσκολη χρονιά από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή αυτοί έχουν και τις γιορτές εκεί και τα πανηγύρια και θα θέλει να εντυπωσιάσει ο Ερντογάν, έρχονται και εκλογές στην Τουρκία. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να πω επίσης ότι είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι στηρίζουμε δύο κράτη στην Κύπρο. Ναι, ναι. Και εκεί ήταν προκλητικότατος. Ακριβώς. Και επίσης έκανε και άθλιες δηλώσεις για τη Συρία και για το Κουρδικό. Άθλιες, ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν διαπράττει γενοκτονία και εθνοκάθαρση στα υποκατοχή εδάφη, κατηγόρησε τους Κούρδους, οι οποίοι έχουν πάρει εύσημα από τις ΗΠΑ και από τον κόσμο όλο για το δημοκρατικό καθεστώς που έχουν εγκαταστήσει στις περιοχές που ελέγχουν. Είχε το θράσος ο γενοκτόνος και ο υπερασπιστής της γενοκτονίας Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ να κατηγορήσει τους άλλους ότι κάνουν αυτό που κάνει ο ίδιος. Αυτά δεν τα λέω για να ενσπείρουμε το μίσος στους Έλληνες εναντίον του Ερντογάν. Όχι. Τα λέω για να προσγειωθούμε, ιδιαίτερα να προσγειωθούν εκείνοι και αρκετοί συνάδελφοί σας που μιλούν για μαξιμαριστικές θέσεις της ελληνικής πολιτικής και μας καλούν σε έναν διάλογο ο οποίος, όπως προείπα, από τον οποίο, όπως προείπα, εμείς έχουμε μόνο να χάσουμε και η Τουρκία μόνο να κερδίσει. Τώρα τι μπορεί να συμβεί? Να μας το πείτε αυτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε λίγο χρόνο για να μην σας διακόψω. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πήγατε να μας πείτε. Σας διέκοψα γιατί είχαμε τους τίτλους των ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε με αυτό. Πρέπει να δούμε τι επικρατεί στην Τουρκία και μετά να δούμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της. Σε αυτή τη στιγμή όλα είχαμε τα αποτελέσματα 7 δημοσκοπήσεων και φιλοκυβερνητικών εταιριών και της αντιπολίτευσης του Αυγούστου. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Ερντογάν και το κόμμα των συγκυβερνών του Μπαχτσελί, των ΜΕΧΑΠΕ, των Γκρίζων Λύκων, είναι μεταξύ 40 και 41%. Που σημαίνει ότι ο Ερντογάν χρειάζεται 40-1, 50-1 για να επανεκλεγεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν επανεκλεγεί, επειδή στην Τουρκία ο υποψήφιος πρόεδρος την επόμενη μέρα που δεν θα εκλεγεί δεν έχει ασυλία από την δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν διδαχθεί, μεταξύ αυτών στρατηγοί, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου, δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Άρα ο Ερντογάν βρίσκεται σε... έχει ένα κλίμα ανασφάλειας για την επόμενη μέρα, για αυτόν και για την οικογένειά του. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι πέραν των διώξεων που έχει κάνει, έχει εξασφαλίσει και πολλά δισεκατομμύρια, πολύ πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια μετρητά, επαναλαμβάνω, υπολογίζονται τα λεφτά που έχει στο χρηματοκιβώτιο, του οποίου έχουμε και τη φωτογραφία του. Άρα το 2023, ναι, θα είναι οι πανηγυρικές γιορτές στην Τουρκία για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, όμως την ίδια χρονιά, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει λίγο πιο πριν οι εκλογές, δηλαδή το επόμενο χρόνο, θα έχουμε εκλογές και θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε δύο σενάρια. Ποια θα είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας την επόμενη μέρα, με Ερντογάν και χωρίς Ερντογάν? Με Ερντογάν θα έχουμε μία από τα ίδια. Τα ίδια, ναι, εντάξει. Τώρα, το αν θα επιχειρήσει κάποια κίνηση εντυπωσιασμού, όχι, δεν το πιστεύω. Είναι σιγουράντζας ο Ερντογάν. Πιστεύει και εμπολής έχει δίκιο
ότι με την πολιτική των συνεχών διεκδικήσεων και της δημιουργίας μικρών τετελεσμένων συνεχώς όμως, ότι στο τέλος θα πετύχει τους στρατηγικούς στόχους που είναι δύο κράτη στην Κύπρο και δια των δύο κρατών ένεχος ολόκληρης της Κύπρου και διχοτόμηση του Αιγαίου. Μάλιστα. Για τη διχοτόμηση, κύριε Χατζή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να μείνουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και επειδή όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα θα επανέλθουμε άμεσα βεβαίως, να ολοκληρώσουμε αυτό και να ακούσουμε τις απόψεις σας. Έγινε, και τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Εντάξει, να είστε καλά. Πάμε στο Σάββατο Καλεντερίδη, γιατί χθες είχαμε παράπονα γιατί σας διακόψαμε. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη, απότομα. Είναι και η χρόνια η ραδιοφωνική. Το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο σχετικά με την Τουρκία. Είδαμε και την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τον κύριο Ερντογάν που δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Θα θέλαμε να μας το ερμηνεύσετε λίγο αυτό, πιο εκτενέστερα παρόλο. Ναι, καταρχάς ήταν μια εικόνα που πιστεύω ότι δεν ευχαρίστησε κανέναν Έλληνα, είτε της Κωνσταντινούπολης, είτε της Ελλάδας, της Κύπρου, των ΗΠΑ, η παρουσία του Ελπιδοφόρου μαζί με τον Ερντογάν να εγκαινιάζουν αυτό τον ουρανοξύστη των 37 ορόφων και τον κατοχικό ηγέτη δεν προβληματίζει τους Έλληνες. Απλά θα ήθελα να πω ότι παρόλη την άστοχη ενέργεια του κυρίου Ελπιδοφόρου, ξέρετε, υπάρχει και διπλωματική ασθένεια. Έχω 39 πυρετό, δεν μπορώ να έρθω. Αυτό έπρεπε να επικαλεστεί. Πιστεύω ότι ο Ελπιδοφόρος κρατάει ανοιχτές τις γέφυρες για το ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια. Ναι, ναι, να είναι, να είναι ένας από τους υποψήφιους. Ναι, 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 γιατί είναι τουρκοσυπικός, έτσι. Να ξέρουν οι ακροατές και οι ακροατριές σας ότι η Ιερά Σύνοδος, αν δεν κάνω λάθος, υποβάλλει ένα κατάλογο με 5 υποψηφίους στον Καϊμακάμι, στον έπαρχο της επαρχίας Φατίχ. Ναι. Και αυτός τους εγκρίνει και από εκεί και μετά ανάμεσα σε αυτούς επιλέγει η Ιερά Σύνοδος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εμείς πρέπει να δούμε, το δάσος και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ένας παγκόσμιος θεσμός, από τους αργιότερους θεσμούς της ανθρωπότητας. Έχει μια ζωή 17 αιώνων. Είναι και ένα γεωπολιτικός παίκτης πέραν των θρησκευτικών, έχει επιρροή, ασκεί επιρροή σε όλο τον κόσμο, γίνεται δεκτός ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως αρχηγός κράτους της ΗΠΑ. Ο Ελπιδοφόρος βλέπει τον Μπάιντεν πιο συχνά από ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άρα να σημειώσουμε το φάουλ που έγινε, να μην τον διαγράψουμε γιατί τον χρειάζεται το έθνος και η πατρίδα. Μάλιστα, κατά συνέπεια, εσείς λέτε ότι πρέπει να το ξαναδεί και ο ίδιος, να κάνει την αυτοκριτική του. Βέβαια. Να επαναξιωμολογηθεί κιόλας, γιατί η αυτοκριτική δεν κάνουν οι ιερείς, εξομολογούνται. Μα και οι αρχιεπίσκοποι έχουν πνευματικό. Αυτό λέω, ναι. Πιστεύετε αυτή την ώρα ότι ο Ερντογάν καταφέρνει να επικρατήσει στην Τουρκία με όλα αυτά? Γιατί εδώ του είπε η αντιπολίτευση ότι 500 εκατομμύρια. Που κάνει ένα αεροπλάνο δικό σου, πολυτελείας, αν το πουλήσεις, θα, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λεφτά θα δώσεις στους φοιτητές να μένουν, να έχουν σπίτι, σε εστίες φοιτητικές. Κύριε Χατζή, πέρα το ότι αυτό που διαβάζουμε στις τουρκικές εφημερίδες. Είδα τη δήλωση της κυρίας αυτής. Ναι, ναι. Και σε διεθνείς αναλυτές. Είχα μια επαφή με κάποιον φίλο που ήρθε από την Τουρκία. Σημαντική προσωπικότητα και άνθρωπος της πολιτικής ανάλυσης και μου είπε καλώς εχόντων των πραγμάτων, δηλαδή αν γίνουν κανονικές εκλογές, αν δεν ψηφίσουν δηλαδή και τα δέντρα και οι μιναρέδες, γιατί οι μιναρέδες στην Τουρκία είναι δεκάδες χιλιάδες. Ναι, γιατί μπορεί να ψηφίσουν και αυτοί έχουν το δικαίωμα. Ναι. Δεν πρόκειται να κερδίσει ο Ερντογάν. Έρχεται το πολιτικό του τέλος και ξέρετε, δεν θα μείνουμε στο πολιτικό τέλος. Εάν χάσει τις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος. Μπορεί να έχει την τύχη του Μεντερές. Δεν θα έχει ασυλία την επόμενη μέρα. Λέω, μπορεί να έχει την τύχη του Μεντερές αυτός. Και αυτό λέω και εγώ, γιατί δεν ξέρω αν τιμωρηθεί έτσι, μπορεί να τιμωρηθεί με άλλον τρόπο που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα φυσικά. Γιατί έστειλε στη φυλακή αδίκως, το τονίζω αδίκως, κάποιοι μπορεί να ευθύνονται, αλλά δεν μπορεί να φταίνε πάνω από 100.000 άνθρωποι που κατέληξαν στις φυλακές λόγω του πραξικοπήματος. Το θέμα είναι να τον ευρώ την άλλη μέρα στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα που θα χάσει.
μήπως ταξιδέψει. Ανάμεσα σε αυτούς είναι στρατηγοί, δικαστές, βέβαια, δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν, θα έχουν την επόμενη μέρα ισχυρό λόγο στην εξουσία της επόμενης μέρας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι μέχρι το 2023, αν και υπάρχουν πιθανότητες να γίνουν πιο μπροστά οι εκλογές, ο Ερντογάν θα περπατάει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Δεν πηγαίνουν τα πράγματα καλά και σε άλλους τομείς. Συναντήθηκε ο Σαβούσοβλου με τον Biden, με τον Blinken, και ο Blinken σε μια άλλη σύνοδο αμέσως μετά ονόμασε την Τουρκία, ονομαστικά είπε, η Τουρκία πρέπει να αποσύρει το στρατό της και τους μισθοφόρους της από τη Λιβύη. Που δείχνει... Κάτι που το ζητάει και ο κύριος Δέρδιας. Νομίζω ότι είναι πρώτο στην ατζέντα των εξωτερικών μας θεμάτων, στις συναντήσεις του κύριου Δέρδια. Πρώτο θέμα είναι η Λιβύη. Μας κάναν και για πρώτη φορά δεκτούς σε μια σύνοδο υπουργών για τη Λιβύη. Ήταν ένα καλό σημάδι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, ενώ είναι ένας πολιτικός σε αποδρομή, με κάποιες επιφυλάξεις το λέμε αυτό, βλέπουμε ότι ανατολικά της Κρήτης στείνει ένα σκηνικό που μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση. Τι κάνει δηλαδή? Ενώ αυτός πέρυσι έβγαλε το Roots Race και για 92 μέρες συνοδευόμενο από 27 πολεμικά πλοία αλώνιζε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, φέτος εμείς βγάλαμε ένα ερευνητικό χωρίς παρουσία πολεμικών, το γαλλικό Nautical Geo, και έστειλε εκεί φρεγάτα, έκανε αντινάβτεξ που δείχνει την πολιτική βούληση, αλλά έστειλε και φρεγάτα που δείχνει τη βούληση να προκαλέσει, να στρατιωτικοποιήσει την κρίση. Και είδα ότι ο κύριος Δένδιας πολύ σωστά χθες στη σύνοδο των ΙΠΕΞ παρουσίασε χάρτη με την παρουσία των τουρκικών πλοίων στα 10 ναυτικά μιλία ανατολικά της Κρήτης. Εκεί ποια είναι η παγίδα για μας? Ότι είδα ότι ανανεώσαμε την ναύτεξ, πηγαίνουμε ανατολικότερα δηλαδή, τις προηγούμενες, η Τουρκία έβγαλε πάλι αντινάβτεξ, ότι αν πάει εκεί το πλοίο χωρίς, θα έχουμε πάλι παρενόχληση από τουρκικά πολεμικά, και αν η παρενόχληση είναι έντονη θα υποχρεωθεί να επιστρέψει. Μάλιστα. Δηλαδή αν όχι, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να στείλει πολεμικά πλοία εκεί και θα πάμε σε μια άλλη, μια ελληνοτουρκική κρίση με παρουσία πολεμικών πλοίων. Γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα θα πρέπει να σχεδιάζει τα βήματά της καλύτερα από ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ανατολικά της Κρήτης. Γιατί αν υποχωρήσουμε... Θα σας διακόψω μισό λεπτό για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων που είναι απαραίτητοι και θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, αυτό που ξεκινήσαμε σχετικά με την Τουρκία. Και όπως και εσείς είπατε, κύριε Καλεντερίδη, θα τα βρει λίγο σκούρα ο Ερντογάν από εδώ και πέρα. Δεν είναι ευχάριστη η θέση του πλέον και φυσικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια έχει πάρα πολλά χρήματα μαζέψει και αυτός και η οικογένειά του, έτσι? Ναι, είναι πολλά δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται σε πολύ πάνω από 10 δισεκατομμύρια το μετρητά, το ρευστό που διαθέτει. Αυτό τι, ευρώ μιλάμε τώρα, ή δολάρια, τι? Δολάρια. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία. Έχει κάνει σε μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης, αγόρασε ένα ολόκληρο τετράγωνο, έχει κτίσει και ένα σπίτι και στο υπόγειο έχει κάνει χρηματοκιβώτιο. Και κάποιος από τους κατασκευαστές το φωτογράφησε και το είδαμε. Στο χρηματοκιβώτιο εκεί αυτό έχει αρχίσει να βάζει τα χρήματα που συγκεντρώνει. Ξέρετε, δεν είναι αυτά λόγια του αέρα. Υπάρχουν ντοκουμέντα ηχητικά που λέει στον γιο του, λέει, μας έδωσε μόνο 10 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος που πήρε ένα έργο. Γιατί, λέει, 70 δεν είχαμε πει, να τα γυρίσεις πίσω. Ο άλλος πώς τα έδωσε, λέει, γιατί δεν τα δίνει αυτός? Ναι. Είναι η φωνή του Ερντογάν, η φωνή του γιού του. Δηλαδή, για έναν αγωγό φυσικού αερίου που γίνεται κάπου στο Ριζουρούμ. Ναι. Ξέρουμε και το έργο δηλαδή. Ναι, άρα έχει μαζέψει απίστευτα λεφτά. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, έγιναν τεράστια έργα. Ναι. Οι κολλητοί του όλοι είναι κατασκευαστές και στα κατασκευαστικά έργα που έχει δώσει βάρος ο Ερντογάν, από εκεί πήρε πολλά λεφτά. Είναι φυσικά και το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Σεντάτ Πεκέρ χθες, αυτός ο ηγέτης της μαφίας που διαφεύγει στο Ντουμπάι, δήλωσε
ότι υπάρχουν ότι ο πρωθυπουργός του Ερντογάν, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο γιος του δηλαδή ο Ερκάν, διαθέτει περιουσία 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατηγορείται για διακήρυξη ναρκωτικών. Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ ήταν ο ταμείας του Ερντογάν όταν αυτός ήταν δήμαρχος του Κωνσταντινούπολη. Έπαιρνε γι' αυτό στη μίζα του, ναι. Και όταν γίνεσαι ταμείας, παίρνεις και εσύ. Και έκτοτε έμαθε τη δουλειά και έχει κάνει απίστευτη περιουσία. Δεν μπορεί να τον αγγίξει κανένας. Αυτό δημιούργητος, ναι. Και ο γιος του κατηγορείται τώρα για διακίνηση τόνων κοκαίνης από τις χώρες Λατινικής Αμερικής προς την Τουρκία. Απλά στην προηγούμενη διακοπή μας να πω ότι η ελληνική διπλωματία και το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να σχεδιάζει καλύτερα τα βήματα που κάνει σε αυτή τη διακεκαυμένη ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή εκεί στείλαμε το ερευνητικό πλοίο. Ξέρετε, αν τελικώς περάσει τον Τούρκο και δεν κάνει έρευνες, έχουμε την εξής κατάσταση. Πέρυσι η Τουρκία έκανε έρευνες σε αυτή την περιοχή, τις προάσπισε με το πολεμικό της ναυτικό. Φέτος η Ελλάδα επιχείρησε να κάνει και δεν έκανε έρευνες. Ναι. Και έτσι η Τουρκία εγγράφει υποθήκες σε αυτή την περιοχή. Θα έλεγα ότι αφού αποφασίσαμε Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα να στείλουμε αυτό το πλοίο εκεί, ας καλούσαμε το Ισραήλ, που η Τουρκία έχει το φόβο του Ισραήλ, να στείλει μία φρεγάτα το Ισραήλ, να στείλουμε και εμείς μία δικιά μας, και έτσι Ελλάδα και Ισραήλ να αντιμετωπίσουμε αλλιώς την τουρκική επιθετικότητα. Ναι. Έτσι όπως το κάνουμε, υπάρχει κίνδυνος μιας πολιτικοδιπλωματικής ήττας που θα έχει πραγματικά πολύ σοβαρές συνέπειες. Δηλαδή αν της περάσει της Τουρκίας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, μιλάμε για τεράστια καταστροφή, κύριε Χατζή. Μάλιστα, πιστέψτε με. Το θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή μετά το 1922. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, αν περάσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Να είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί στα βήματα που κάνουμε, για να μην εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος μιας ήττας σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλεντερίδη. Νομίζω ολοκληρώσαμε αυτή τη ζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Για να μην έχει παράπονο ακροατής. Εντάξει, έχει τη δική μου κατανόηση, αλλά οι ακροατές δεν ξέρουν από ραδιοφωνικό χρόνο. Ναι, αλλά έχουν δίκιο όμως. Τον έκοψε απότομα. Γιατί υπάρχουν και σενάρια στον καθένα, μην νομίζετε. Και δεν ξέρουν ότι εμείς έχουμε μια φιλική σχέση και σχέση αλληλοεκτίμησης. Ετών. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ θερμά.